Δημοκρατίας, κυρία Πατριανάκου, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, συζητάμε ένα πάρα πολύ δύσκολο νομοσχέδιο, το οποίο κάτω από οριακές κοινωνικές συνθήκες, με τους πολίτες εξαντλημένους και τους οικονομικά ασθενέστερους στα όρια εξαθλίωσης πλέον, κληθήκαμε να θεσπίσουμε ένα φόρο που έπρεπε να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους με δικαιότερο τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα αυτό γινόταν. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί εκτός όλων των άλλων, αυτό που διαπιστώσαμε όλοι και συμφωνήσαμε είναι ότι αυτό το φόρο πήγαμε να τον φτιάξουμε χωρίς δασολόγιο, χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς να έχουμε γνώση των πολεοδομικών δεδομένων όλης της χώρας, χωρίς να ξέρουμε το ευρύ καθεστώς δεσμεύσεων, ρημοτομήσεων κλπ. Και παρόλα αυτά, αυτό το νομοσχέδιο, όπως συντάχθηκε, στις βασικές του αρχές είχε δομές οι οποίες μπορούσαν να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορεί να σταθεί στον χρόνο και να επιδέχεται διαρκών βελτιώσεων. Και βεβαίως είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο καλύπτει μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική ανάγκη σήμερα. Όσο περνούν τα χρόνια και θα βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση, είναι προφανές ότι πάρα πολλές από τις προβλέψεις του διαρκώς θα απομειούνται, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ελαφρύνονται αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται πάντα σε χειρότερη θέση από κάποιους άλλους. Τι προέκυψε από τη συζήτηση? Μία σειρά από βελτιώσεις, τις οποίες οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν. Καταρχήν, επειδή όλες οι πτέρυγες βάλαμε για διεύρυνση των κριτηρίων όσο αφορά τους οικονομικά ασθενέστερους σε σχέση με το φορολογικό εισόδημα, αυξήθηκε κατά 3.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και για άτομα με αναπηρίες από 80% και άνω. Με αποτέλεσμα να διευρυνθεί αρκετά το πλήθος των δικαιούχων. 757.000 άνθρωποι θα δικαιούνται πλέον των ελαφρύσεων ή εξαιρέσεων 100% που προβλέπει το νομοσχέδιο. Έγινε μία τομή την οποία η αίθουσα για κάποιο λόγο κάνει ότι δεν την αντιλαμβάνεται. Όλοι γνωρίζουμε τι σήμαινε όταν αυθαιρέτως ένα δημοτικό συμβούλιο ερχόταν και δέσμευε ακίνητα πολιτών, και μάλιστα αυτά τα κίνητα τα είχε επί πάρα πολλά χρόνια ως δουλεία την οποία ουδέποτε αποζημίωνε, και οι πολίτες τώρα θα καλούνται να πληρώνουν έμφυα. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη ανατροπή. Τον έμφυα θα τον πληρώνει ο Δήμος, ο οποίος έχει δεσμεύσει το ακίνητο, ο οποίος χρησιμοποιούσε και λειτουργούσε ως νταβατζής της περιουσίας των δημοτών του. Αυτό λοιπόν είναι μια καινοτομία πάνω στην οποία πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει όλο το δημόσιο να αρχίσει να κινείται με βάση αυτές τις αρχές. Επίσης δόθηκε λύση για τα ημιτελή ακίνητα, τα κενά και τα οποία δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί μέχρι τώρα. Δόθηκε λύση για τα διατηρηταία κτίσματα, τα ανακηρυγμένα άνω των 100 ετών που δεν μπαίνουν στον συμπληρωματικό έμφυα. Πάρα πολλές επιμέρους βελτιώσεις καθιστούν αυτό το νομοσχέδιο καλύτερο από αυτό που ήταν και όταν εισήχθη μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ολομέλειας. Έγινε από το βήμα της Βουλής αυτό που είχαμε απαιτήσει όλοι. Η ανακοίνωση για τους αγρότες και την μη τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων από κάποιο εισόδημα και κάτω να γίνει από τμήματος της Βουλής. Αποσύρθηκαν διατάξεις που προκάλεσαν το κοινό αίσθημα, διότι καλός ή κακός υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί την οριακή κατάσταση που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην κοινωνία. Και έφερναν διατάξεις οι οποίες ήταν άσχετες με αυτό το πολύ δύσκολο νομοσχέδιο που έπρεπε να διεκπεραιώσουμε. Αν θέλω ακριβώς ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, όπου το βασικό πρόβλημα είναι ότι με μεγάλες βεβαιώσεις προσπαθούμε να επιτύχουμε μικρότερες εισπράξεις, άρα δηλαδή κατανέμουμε βάρη σε πολίτες οι οποίοι είναι συνεπείς φορολογούμενοι, γιατί οι άλλοι όχι πλέον θέλουν να φοροαποφύγουν, να φοροδιαφύγουν, αλλά δεν μπορούν. Εδώ πλέον πρέπει να αντιμετωπίσουμε 4 μεγάλα θέματα, κύριε Υπουργέ, συνολικά. Το ένα είναι οι συμψηφισμοί. Πρέπει πολύ άμεσα,
ό,τι χρωστάει το δημόσιο πρέπει να συμψηφίζεται με αυτό που χρωστάνε οι πολίτες για να μπορέσουν να ανακουφιστούν. Οι διακανονισμοί οφειλών πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι μπορούν να γίνουν για να μπορούν οι πολίτες να σηκώσουν τα βάρη των πολλαπλών δόσεων. Να γίνει πλήρης αποποινικοποίηση τουλάχιστον από ένα χρέος και κάτω. Δεν μπορεί οι πολίτες να κυνηγούνται, να έχουν ποινικές διαδικασίες και να προσωποκρατούνται για χρέη προς το δημόσιο, διότι δεν είναι ότι είναι κλέφτες και πατεώνες, αλλά δεν μπορούν. Και βεβαίως να μην υπάρχουν εξοντωτικά πρόστιμα, και γι' αυτό κύριε Υπουργέ καλούμε την ευαισθησία σας για την επίμαχη αυριανή διάταξη. Σε ένα πολύ δύσκολο νομοσχέδιο πρέπει να βρούμε τρόπους στους πολίτες να δείξουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Κυρία Πρόεδρε, όταν πρωτασχολήθηκα μικρό παιδάκι με την πολιτική, ήταν γιατί πίστευα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Τον πιστεύω ακόμη και σήμερα, σε αυτή την ηλικία, μετά από τόσα χρόνια και με τέτοια πορεία. Με μία διαφορά όμως, ότι αυτή την ώρα τη δύσκολη καλούμε να αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν. Αλλά γι' αυτό μπήκα στο Κοινοβούλιο, για να τις αναλάβουμε. Δεν δέχομαι όμως άνθρωποι οι οποίοι επί πάρα πολλά χρόνια διετέλεσαν σε δημόσια αξιώματα σήμερα να αποποιούνται των δικών τους ευθυνών και να ανύπτουν τα σχήρα τους και να προσπαθούν να αποκαθαρθούν. Είναι προφανές ότι μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία που είμαστε όλοι, ούτε η αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να εξαιρεί τον εαυτό της. Διότι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν πήγαμε να κάνουμε το ΜΕ στα πανεπιστήμια, αυτοί προχωρούσαν σε καταλήψεις. Κλείστε παρακαλώ. Κλείστε παρακαλώ. Κλείνανε εργοστάσια, κυρία Πρόεδρε, με ξέρω τις απεργίες. Ξυλώνανε πεζοδρόμια, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πατριανάκου, ξέρω τι κάνανε. Παρακαλώ, κλείστε όμως. Και εν περιπτώσει. Μην μπαίνετε σε άλλα θέματα. Δεν πάω σε άλλα θέματα. Ωραία. Χθες συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι καλύτερη η Κούβα από την Ελλάδα. Εντάξει, γιατί εντάξει. Εκεί μπορεί να μην έχουν πλάσμα, αλλά έχουν σπίτι. Λοιπόν, όχι συνάδελφοι, δεν διεκδικούμε να γίνουμε Κούβα. Θέλουμε να γίνουμε η Ελλάδα που ονειρευόμαστε και σας καλούμε όλους μαζί να τη φτιάξουμε. Ευχαριστούμε και πολύ, κυρία Πατριανάκου. Και μπορεί να γίνει και κυβέρνηση, ποιος ξέρει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δημήτρης Γελαλής έχει το